για ακροδεξιούς ταραχοποιούς, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, σχολιάζοντας τις βίαιες αναταραχές που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στη χώρα του. Σε δηλώσεις που έκανε, επεσήμανε ότι εγγυώμαι ότι οι ακροδεξιοί ταραχοποιοί θα μετανιώσουν που συμμετείχαν σε βίαιες αναταραχές που εξαπλώθηκαν σε όλη την Αγγλία τις τελευταίες ημέρες. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να φέρουμε αυτούς τους τραμπούκους ενώπιον της δικαιοσύνης, είπε. Σε αυτούς που αισθάνονται στόχοι λόγω του χρώματος του δέρματος ή της πίστης τους, ξέρω πόσο τρομακτικό πρέπει να είναι αυτό. Θέλω να ξέρετε ότι αυτός ο βίαιος όχλος δεν αντιπροσωπεύει αυτή τη χώρα και θα τους φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης, πρόσθεσε. Αναφερόμενο σε μια βίαιη επίθεση σε ξενοδοχείο στο Ρόδεραμ, που πιστεύεται ότι φιλοξενούσε μετανάστες, είπε: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή την ενέργεια. Οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα έχουν το δικαίωμα να είναι ασφαλείς. Ωστόσο, έχουμε δει μουσουλμανικές κοινότητες να γίνονται στόχοι, καθώς και επιθέσεις σε τζαμιά», είπε. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι στα τζαμιά θα προσφερθεί μεγαλύτερη προστασία με νέα ασφάλεια έκτακτης ανάγκης. Ανέφερε ότι τα τζαμιά που κινδυνεύουν από βίαιη στόχευση μπορούν να εφοδιαστούν με πρόσθετο προσωπικό ασφαλείας ως μέρος μιας ταχείας απόκρισης ασφαλείας για την ενίσχυση του έργου που επιτελείται από την τοπική αστυνομία.